Αναλαγιζόμενοι σήμερα, 68 χρόνια μετά, τα μηνύματα που εσωκλεί το ιστορικό όχι της 28ης Οκτωβρίου του 1940, αλλά και τις σελίδες δόξας που οι υπερασπιστές της πατρίδας μας έγραψαν στη συνέχεια στα πεδία των μαχών, είναι βέβαιο ότι τα συμπεράσματα που αντλούμε είναι και πολλά και χρήσιμα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η πρώτη ανάγνωση του έπους του 40 μας δημιουργεί αισθήματα θαυμασμού. Θαυμασμού για τη θεραλέα στάση μιας μικρής χώρας, η οποία πήρε την απόφαση να εναντιωθεί σε μια μεγάλη δύναμη της τότε εποχής, αλλά ταυτόχρονα και συναισθήματα δέους για τα λαμπρά κατορθώματα αυτών που πολέμησαν και νίκησαν ενάντια σε κάθε στρατιωτική λογική. Αλλά πάλι δεν ήταν η πρώτη φορά που οι Έλληνες επετύχαν κάτι τέτοιο στη μακραίωνη ιστορία. Είναι επίσης βέβαιο ότι η απροσδόκητη για τον απόλυπο κόσμο έκβαση του Ελληνοϊταλικού πολέμου οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη σύμπνοια και στην ομοψυχία ενός έθνους, το οποίο διαχρονικά έχει αποδείξει ότι στις κρίσιμες στιγμές της ιστορίας του γνωρίζει να συσπυρώνεται, να αντιστέκεται και να ενεργεί ως ένα αραγές σύνολο. Πέρα όμως από αυτά, μια αναλυτικότερη προσέγγιση της σημαντικής αυτής στιγμής της νεότερης ελληνικής ιστορίας αποκαλύπτει και τη συνέπεια που χαρακτήρισε τότε και χαρακτηρίζει και σήμερα τη στάση της Ελλάδας. Αποκαλύπτει τη συνέπεια αυτή υπέρ μιας πολιτικής που είναι πάγια φιλελληνική. Πολιτική την οποία η χώρα άσκησε επιδιώκοντας με κάθε τρόπο να αποφύγει τον πόλεμο. Αλλά και συνέπειας έναντι των συμμάχων της όταν ο πόλεμος έγινε αναπόφευκτος. Συνέπεια όμως και απέναντι στην ιστορία της, την οποία στεφάνωσε με μία ακόμα περίλαμπρη νίκη, υπηρετώντας το πανανθρώπινο ιδανικό της ελευθερίας. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά που και σήμερα επιβάλλεται να έχουμε, ώστε να ανταποκριθούμε αποτελεσματικά στις προκλήσεις που μας θέτει το ταχαίως μεταβελόμενο διεθνές περιβάλλον, αλλά και ο άμεσος περίγυρός μας. Συνέπεια, ομοψυχία και σύμπνοια, σε συνδυασμό με το αδάμαστο και δημιουργικό εκείνο πνεύμα που πάντοτε διέκρινε τους Έλληνες. Αυτά είναι τα στοιχεία εκείνα που μπορούν να μας οδηγήσουν με ασφάλεια στο μέλλον που όλοι οραματιζόμαστε, ένα μέλλον ασφάλειας και ευημερίας για την Ελλάδα και τους Έλληνες όπου και αν βρίσκονται. Από εμάς εξαρτάται να κάνουμε το όραμα αυτό πραγματικότητα και να δώσουμε πρόσθετη αξία στην θυσία εκείνων που πολέμησαν για να μας παραδώσουν μια ελεύθερη πατρίδα. Αυτό είναι η πραγματική βούληση και εκείνων. Ζήτω 28 Οκτωβρίου, ζήτω η Ελλάδα.